Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και μικροί μας φίλοι. Εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας ΑΟ Αναγέννηση Αρκαδίας, σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας για την παρουσίαση της Άσανα Soccer School, όπου από τον Ιανουάριο του 2016 η Ακαδημία μας αποτελεί μέλος. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Λάκης Παπαϊωάννου, τεχνικός διευθυντής της Άσανα στην Ελλάδα και σκάουτερ στα Βαλκάνια, παλέμαχος ποδοσφαιριστής με αρκετές συμμετοχές στην εθνική μας ομάδα. Επίσης κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Βλάχος, διευθυντής των σχολών της Άσανα Soccer School, όπου θα παρουσιάσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας της σχολής ποδοσφαίρου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε έρθει όλοι εδώ. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά εδώ είμαστε για τα παιδιά. Και ο κ. Παπαϊωάννου ήθελε να περάσει πολύ περισσότερο χρόνο μαζί με τα παιδιά, γι' αυτό και καθυστερήσαμε. Νομίζω ότι το κύριο μέλημα και γι' αυτό το οποίο μιλάμε εδώ πέρα είναι πραγματικά για τα παιδιά. Είναι μια καινούργια αρχή εδώ στην Τρίπολη. Είμαστε στη 10η χρονιά που λειτουργούμε τις Άσανα Soccer Schools στην Ελλάδα και στην Κύπρο και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που βρισκόμαστε εδώ. Λειτουργούμε πραγματικά σαν ένα ποδοσφαιρικό σχολείο. Καμία διαφορά από το κανονικό σχολείο που πάνε τα παιδιά. Στόχος μας είναι η εξέλιξη των παιδιών, όλων των παιδιών, ανεξαρτήτου του ταλέντου που μπορεί να έχει κάποιο αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι και η βάση μας. Δίνουμε σημασία όχι στη νίκη, αλλά στην εκπαίδευση των παιδιών, στη δημιουργικότητα και στην εμπιστοσύνη που έχουμε προς τους προπονητές. Να πω μόνο ότι η Elite Ακαδημία της Άσανα που είναι στη Θεσσαλονίκη είναι για όλη την Ευρώπη. Είναι πέντε στον κόσμο, είναι η μοναδική ομάδα που έχει ακαδημίες εκτός της χώρας που είναι. Γιατί όπως ξέρετε, κάποιοι που τα παρακολουθείτε, η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα έχουν τιμωρηθεί γιατί πήραν παιδιά κάτω από το 16 στο εξωτερικό. Η Άσανα το κάνει αυτό στην Ελλάδα και η Elite Ακαδημία. Πιάνω με τέτοια να το λέω αυτό. Η Elite Ακαδημία έχουμε παιδιά, 17 παιδιά περίπου, ψάχνουμε σε όλα τα Βαλκάνια. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν πήραμε Έλληνα παίχτη, σχετικά 12 χρονών. Είναι Σλοβάκος, Ούγγρος, Ρουμάνος, Έλληνες. Και να σας πω, επειδή είναι και οι πιτσιρικάδες εκεί που ακούνε, για το Βεγγέλο 16 χρόνων είναι μεγάλος, άμα δεν πάει στην εκπαιδευόμενη άσυλα. Και η πειθαρχία ξεκινάει ότι δεν είσαι συγκεντρωμένη. Άλλα τα άλλα ο καθένας. Εκεί όταν πάμε δεν είμαστε στο σπίτι. Είμαστε στο γήπεδο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, εφόσον είμαστε πειθαρχημένοι, θα παίξουμε, θα ευχαριστηθούμε, θα χαρούμε, θα είμαστε χαμογελαστοί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει. Πρέπει να ευχαριστήσω και τον κύριο Παγκέα, τον κύριο Μαλαγόπουλο. Πέρα από την συνεργασία, το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα είναι ότι κάνω φίλους. Πιστεύω να κάνω πολύ καλή φιλία μέσα από τη συνεργασία. Χαίρομαι που βλέπω και παλιούς έτσι φίλους και πιστέψτε με ειλικρινά, παρότι έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις, δηλαδή με το ρολόι κάθομαι, θα είναι χαρά μου να έρθω αρκετές φορές εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή και στο γήπεδο. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά μετά το 20 και όσο περνούσε η ώρα ήταν καλύτερη. Αν είχα χρόνο, μπορεί να έρχομαι και εδώ να